Καταρχήν, να σας ευχαριστήσω, κύριε Αναγνωστοπούλου, που κάνατε την αναφορά στην εξαιρετική μελέτη του Chief Economist της Alpha Bank, του Πάνου του Καπόπουλου, ο οποίος με την ομάδα του έκαναν αυτή την τοποθέτηση για την τουριστική βιομηχανία σήμερα. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία σε κανένα μας ότι ο τουρισμός όντως αποτέλεσε τη σωσή διαλέμβου σε αυτή την περίοδο των επάλληλων κρίσεων που όλοι μας βιώσαμε. Όμως αυτός δεν είναι ο μόνος λόγος για τον οποίο επιλέξαμε να συζητήσουμε σήμερα για τον τουρισμό. Ο τουριστικός κλάδος, τόσο με τα πρότυπα που θέτει, όσο και με τα έσοδα που διασφαλίζει για την εθνική οικονομία, έχει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα. Είτε το δει κανείς από κοινωνική, είτε το δει κανείς από οικονομική άποψη, καθώς οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αφενός κατά κάποιο τρόπο χρηματοδοτούν υποδομές και με αυτόν τον τρόπο συμβάλλουν στην ενίσχυση τοπικών επιχειρήσεων. Επίσης, βελτιώνουν τους όρους του εμπορίου με την έννοια ότι αφενός ενισχύουν τη δημιουργία θέσεων εργασίας, αλλά και από την άλλη πλευρά βοηθούν να ενσωματωθεί η τεχνολογική πρόοδος. Και ιδιαιτέρως τα έσοδα από τον τουρισμό παράγουν αυτό το οποίο λέμε σημαντικές εξωτερικές οικονομίες. Υπάρχει ένας όρος που οι οικονομολόγοι χρησιμοποιούν, externalities, που πρακτικά αυτό τι είναι. Είναι ότι συμβάλλουν στο να δημιουργηθεί ένα υποστηρικτικό οικοσύστημα όπου εκεί συμμετέχουν και άλλοι τομείς της οικονομίας. Ο τουρισμός είναι ίσως ο πιο εξωστρεφής κλάδος, αλλά σίγουρα είναι αυτός ο οποίος είναι ο πλέον εκτεθειμένος στο διεθνή ανταγωνισμό. Και την ίδια στιγμή και εξαιτίας της πανδημίας βρισκόμαστε αντιμέτωποι με νέα παγκόσμια mega trends όσον αφορά τον τουρισμό. Εγώ θα αναφερθώ ενδεικτικά σε ένα που αφορά τις προτιμήσεις των τουριστών, οι οποίες δίνουν ολοένα και μεγαλύτερη βαρύτητα στην εμπειρία που αποκομίζουν στην επίσκεψή τους σε ένα προορισμό. Τώρα, πριν περάσουμε όμως να συζητήσουμε το αύριο, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Βασιλάκη, είναι τιμή μας που είσαστε σήμερα μαζί μας, και να ξεκινήσω ρωτώντας τελικά πόσο εύκολα ήταν αυτά τα βήματα που κάναμε μέχρι να φτάσουμε εδώ που είμαστε σήμερα. Νομίζω ότι αν θέλατε να ακούσετε για εύκολα βήματα, δεν θα είχατε καλέσει αεροπόρο στην κουβέντα, αλλά εν πάση περιπτώσει το σίγουρο είναι ότι ο τουρισμός είναι παλιά ιστορία για την Ελλάδα, όμως μετά την κρίση ή μάλλον την πρώτη δική μας κρίση, ξεκίνησε το 9-10, όλοι νομίζαμε ότι θα κρατήσει 2-3 χρόνια και τελικά κράτησε σχεδόν 10. Εκεί βρήκαμε τα πατήματά μας. Τα βρήκαμε γιατί χάσαμε πρώτα αναγκαστικά τον Έλληνα καταναλωτή, ο οποίος είχε ενισχυθεί από το ευρώ και τα δάνεια γύρω από την εποχή του ευρώ, την ανάπτυξη, αν θέλετε, για το ευρώ, ο οποίος χάθηκε από την κατανάλωση και την τουριστική, όπως και σε πολλούς άλλους κλάδους. Έπρεπε λοιπόν πραγματικά να γίνουμε εξωστρεφείς, έπρεπε να εμφανιστούν περισσότερα σχήματα συνεργασίας και, αν θέλετε, μετοχικά, αλλά και σε περιοχές, περιφέρειες, ιδιώτες, δημόσιο, μαζί, στο να συντονιστούν σε κάποιες κατευθύνσεις. Συνεργασία δεν είναι εύκολο πράγμα στην Ελλάδα, ειδικά όταν δεν υπάρχει υποχρέωση. Βγήκανε μέσα από τη δυσκολία νέα προϊόντα, άλλα μετά από προσπάθειες πολλών ετών που απλά έτυχε να ολοκληρωθούν μετά από πολλές δυσκολίες εκείνα τα χρόνια που συνδύαζαν, ας πούμε, την ανάπτυξη περιοχών με το τι σημαίνει ξενοδοχείο και σπίτι μαζί, που στην Ελλάδα ήταν μέχρι πριν από 12 χρόνια λίγο πολύ άγνωστο σε δομημένο επίπεδο, μέχρι προϊόντα που είχαν να κάνουν με το τι σημαίνει το ελληνικό πρωινό, τι σημαίνει η γαστρονομία, πώς άλλαξε αυτό το πράγμα σε εκείνα τα 10 χρόνια, πώς δημιουργήθηκαν all-inclusive προϊόντα, τα οποία ήταν και high-end και όχι μόνο χαμηλά. Μια συνολική σταθερή αναβάθμιση, η οποία από το 2013, ιδιαίτερα μέχρι το 2019, δημιούργησε 7 χρόνια συνεχούς ανάπτυξης με περίπου μέσο όρο 10-12% αύξηση είτε σε αφίξεις είτε σε εισοδήματα. Το οποίο βέβαια, ναι, στήριξε την ελληνική οικονομία την περίοδο εκείνη που πραγματικά τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Και παράλληλα, παρά που δεν υπήρχαν ιδιαίτεροι πόροι, μπόρεσε και να στηριχθεί από τον τραπεζικό τομέα, ακριβώς γιατί ήταν ένας από τους λίγους κλάδους που εκείνη τη στιγμή φαινόταν ότι είχε καλή προοπτική. Και βέβαια να πω ότι συνέπεσε ακριβώς στην αρχή της προηγούμενης κρίσης, του 9-10, να είναι και το τέλος των παλιών αναπτυξιακών νόμων που έδιναν ειδικά για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις σημαντικές επιδοτήσεις. Άρα αυτή η ανάπτυξη έγινε σε ένα περιβάλλον όπου λειτουργήσε κυρίως η λογική του «τη δανείζω αυτόν που πρέπει, γιατί πιστεύω στο πλάνο», και όχι αυτόν που απλά πέρασε μια διαδικασία η οποία εν πωλής ήταν κάτι μεταξύ Ευρώπης και πολιτείας ελληνικής.
Αυτό είναι, νομίζω, πολύ σημαντική πάσα για την αξία αυτού που είπε και ο Υπουργός στην αρχή, ότι ποια είναι η διαφοροποίηση του RRF. Η λογική ότι ναι, έρχεται από τη μια μεριά μια ενίσχυση η οποία έχει προέλευση ευρωπαϊκή, ελληνική, κρατική, αλλά από την άλλη μεριά είναι διαχειρίσιμη από ιδιωτικά χέρια και ελπίζουμε προφανώς αυτό να μας βοηθήσει μπροστά. Τώρα, η πανδημία η ίδια που ήταν μια απανοτή δεύτερη κρίση μετά την πρώτη, σαφώς δεν είναι κάτι που ο ελληνικός τουρισμός το άντεξε μόνος του. Έτσι. Ο τουρισμός, όπως και πολλοί άλλοι κλάδοι, στηρίχθηκαν από το δημόσιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε ελληνικό επίπεδο σημαντικά. Και απλά αυτό που έδειξε είναι ότι μπόρεσε γρήγορα να ανακάμψει ήδη από το 2021 με εντυπωσιακό τρόπο και ότι όντως κεφαλαιοποίησε τη συγκροτημένη αντίδραση της χώρας απέναντι στην πανδημία, αναβαθμίζοντας ένα μπραντ το οποίο είχε βελτιωθεί τα προηγούμενα 6 χρόνια των καλών εποχών και στηρίχθηκε και από αυτή τη λογική ότι ναι, τελικά ίσως υπάρχει και μια συγκροτημένη πολιτεία, άρα εδώ μπορώ να βλέπω και πράγματα πιο σοβαρά, πέρα από το να έρθω μια εβδομάδα, ίσως να αγοράσω ένα σπίτι, ίσως να μείνω, ίσως να ταυτιστώ περισσότερο με αυτό το προϊόν. Αυτός ο συνδυασμός, λοιπόν, που ερχόμαστε τώρα να διαχειριστούμε μετά την πανδημία και που μας ξεκινάει σαν τουρισμό σε καλό επίπεδο, αλλά, όπως λέτε, με μια προσδοκία για μια εμπειρία πάρα πολύ θετική, την οποία θα την απολάβει με κάπως μεγαλύτερο κόστος λόγω του πληθωρισμού και της ενέργειας ο νέος επισκέπτης και που εκεί το challenge, αν θέλετε, για τον ελληνικό τουρισμό είναι να ανταποκριθεί στις συνθήκες αυτές, στην αυξημένη προσέλευση και στον περιορισμό των πραγμάτων, είτε λέγονται υποδομές, είτε λέγεται προσωπικό, το οποίο υπάρχει, προκειμένου να δώσει πραγματικά μια συνέχεια σε αυτή τη θετική εμπειρία, γιατί αλλιώς το brand θα κινδυνεύσει. Και αυτό είναι που πρέπει να ασφαλίσουμε. Αυτό πραγματικά είναι σημαντικό και θα το δούμε ποιοι είναι οι drivers αυτοί οι οποίοι μπορούν να στηρίξουν για να κάνουμε το επόμενο βήμα ως τουρισμός. Πριν πάμε όμως αυτό, ήθελα να ρωτήσω, Γιάννη, τελικά από ό,τι άκουσα και από τον κύριο Βασιλάκη, κάτι κάναμε και εμείς οι τράπεζες για να έχουμε τη σημερινή κατάσταση? Θέλω να πιστεύω πως ναι, πράγματι. Κοιτάξτε, νομίζω ότι κατά τη διάρκεια των τελευταίων 10 ετών οι τράπεζες είχαν ένα πολυεπίπεδο ρόλο στη στήριξη του τουριστικού προϊόντος. Αφενός, πράγματι, βοηθήσαμε τους επιχειρηματίες οι οποίοι είχαν καινοτόμα σχέδια και έφεραν κάτι παραπάνω στο ελληνικό τουριστικό προϊόν να υλοποιήσουν τις επενδύσεις τους, είτε αξιοποιώντας και τα αναπτυξιακά εργαλεία που έδινε η Ελλάδα, είτε χρησιμοποιώντας τα δικά μας χρήματα, με όρους που πιστεύω ότι ήταν συμφέροντες. Και στα πλαίσια αυτά, νομίζω ότι μπορέσαμε να υποστηρίξουμε με χρήματα τα οποία ήταν μακροπρόθεσμα για τον τουρισμό, διότι ο τουρισμός, έχοντας ανάγκη από υποδομές οι οποίες έχουν διάρκεια ζωής πολύ μεγάλη, χρειάζεται και μακροχρόνια κονδύλια. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι νομίζω ότι μπορέσαμε να σταθούμε δίπλα στην επιχειρηματικότητα, υλοποιώντας και υιοθετώντας και ένα συμβουλευτικό ρόλο, έχοντας τη δυνατότητα να δούμε τι γίνεται σε όλο το εύρος της οικονομίας και σε βάθος ετών, διότι είμαστε σε αυτό το χώρο και μάλιστα και εντός και εκτός Ελλάδος. Οπότε αυτό νομίζω ότι μας βοήθησε να συνδράμουμε τους επιχειρηματίες. Και το τρίτο ήταν ότι καθ' όλη τη διάρκεια των τελευταίων ετών που, όπως σωστά είπε ο κ. Βασιλάκης, χαρακτηρίστηκε και από περιόδους ευημερίας αλλά και από περιόδους πολύ βαθαίων κρίσεων, είχαμε την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, είχαμε την ελληνική κρίση, είχαμε την πανδημία, εμείς σταθήκαμε με συνέπεια, με κατανόηση αλλά και με ετοιμότητα δίπλα στο ελληνικό επιχειρήν και αυτό ξεπερνάει τον τουρισμό, αν μου επιτρέπετε. Ειδικά όμως με τον τουρισμό βοηθήσαμε και αξιοποιώντας τα κονδύλια που μας έδωσε η Ευρώπη, αλλά και χρησιμοποιώντας και τη δικιά μας ρευστότητα, προκειμένου να βοηθήσουμε οι επιχειρήσεις να ξεπεράσουν τον σκόπελο της, ειδικά της πανδημίας τώρα τελευταία. Για παράδειγμα, ήμασταν η πρώτη τράπεζα όσον αφορά την Alpha Bank, που υιοθέτησε προκαταβολικά την παράταση δόσεων δανείων για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν αυτή τη δυσκολία. Ένα πράγμα το οποίο νομίζω μας έχει βοηθήσει πολύ στο να κατανοήσουμε τις ανάγκες του τουρισμού είναι το γεγονός ότι παράλληλα με τη χρηματοδότηση τουριστικών επιχειρήσεων και επιχειρηματικών σχεδίων και υποδομών,
είμαστε και μεγάλοι χρηματοδότες σε υποδομές οι οποίες άπτονται του τουριστικού προϊόντος, ιδιαίτερα σε μεταφορικές υποδομές. Αυτό μας έχει δώσει τη δυνατότητα να κατανοήσουμε τους μεγακύκλους και τα μεγάλα γεγονότα και τις μεγάλες μακροοικονομικές και τεκτονικές, αν θέλετε, αλλαγές που επηρεάζουν και τη μία μορφή επενδύσεων, όπως είναι ο τουρισμός, και την άλλη μορφή, όπως είναι οι υποδομές. Και θα δώσω εδώ ένα πολύ σύντομο παράδειγμα, ότι όταν ήμασταν οι χρηματοδότες των περιφερειακών αεροδρομίων, είχαμε την ευκαιρία να εντοπίσουμε τις δυνατότητες και τις προκλήσεις, αλλά και τους περιορισμούς που υπήρχαν σε συγκεκριμένους προορισμούς. Για παράδειγμα, στη Ρόδο είχαμε εντοπίσει ότι υπήρχε δυναμική πολύ σημαντικής ανάπτυξης του τουριστικού προϊόντος, οι υποδομές όμως, οι τουριστικές υποδομές, έχριζαν περαιτέρω μεγέθυνσης. Και αυτό το είχαμε ακούσει και από τους ανθρώπους μας που ήταν εκεί και από τους επιχειρηματίες. Έτσι μπορέσαμε να αλληλεπιδράσουμε, να αξιοποιήσουμε αυτή τη δυνατότητα προς όφελος και των δύο χρηματοδοτήσεων. Απλώς να κλείσω λέγοντας ότι οι χρηματοδοτήσεις και ο τουρισμός και οι άλλες μορφές συνεργασίας θέλουν μια συμπόρευση. Και εμείς είμαστε εδώ πέρα για να συμπορευτούμε με τον επιχειρηματία και να τον βοηθήσουμε όχι μονάχα στο τι κάνει εδώ, αλλά και στο να βγει εκτός Ελλάδος. Εξαιρετικό παράδειγμα η Aegean. Ή να αναπτύξουμε προϊόντα, ένα πλαίσιο που θα πλαισιώσει τις χρηματοδοτήσεις, όπως είναι για παράδειγμα οι πόντι bonus που έχουμε χρησιμοποιήσει στις κάρτες μας και αξιοποιούνται και στην Aegean. Πάντως, πηγαίνοντας πλέον να στρέψουμε το βλέμμα στο αύριο, νομίζω ότι ο τουρισμός θα μπορούσε κάλλιστα να ισχυριστεί κάποιος ότι αποτελεί τη συνισταμένη όλων των κλάδων. Και τώρα, κατά ψέματα, αποτελεί και τη βιτρίνα της χώρας μας προς τα έξω. Ποιοι είναι τελικά όμως εκείνοι οι κύριοι παράγοντες που διαμορφώνουν αυτή την εικόνα, το ελληνικό τουριστικό brand, την εμπειρία δηλαδή που προσφέρει ο ελληνικός τουριστικός κλάδος? Ας πούμε, ανατρέχοντας στη μελέτη την οποία είπαμε, σαν πρώτο τέτοιο παράγοντα θέτουν τη βιωσιμότητα. Πρακτικά όμως, κύριε Βασιλάκη, τι σημαίνει αυτό? Κοιτάξτε, για μένα η βιωσιμότητα έχει δύο σκέλη. Το ένα είναι ένα προϊόν, ένας κλάδος να έχει μια διαχρονικότητα. Και για να είναι διαχρονικός πρέπει να υπάρχει μέσα σε αυτό, μάλλον συγγνώμη, δύο στοιχεία, διαχρονικότητα και ανθεκτικότητα. Διαχρονικότητα για μένα σημαίνει ένα προϊόν που εξελίσσεται ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς και άρα έχει μια στρατηγική, έχει μια εξέλιξη που το κρατάει πάντα σε επάλξεις και ανταποκρίνεται θετικά στις ανάγκες των καιρών. Και παράλληλα, βέβαια, διαχρονικότητα σημαίνει στην περίπτωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και στην περίπτωση του τι σημαίνει σε μια περιοχή που αναπτύσσεται τουριστικά, ότι πρέπει αυτό να γίνεται με έναν τρόπο ο οποίος να διασφαλίζει ότι αυτή η ευκαιρία για τοπική ανάπτυξη δεν θα είναι εκεί για λίγα χρόνια, αλλά θα είναι για πολλά. Και δεν είναι μια θυσία που κάνεις επειδή κάποιος σου είπε ότι πρέπει να γίνεις πράσινος, αλλά είναι μια επιχειρηματική επιλογή που συμβαδίζει με την δυνατότητα να έχεις έναν χρόνο απόσβεσης της επένδυσής σου. Έτσι. Άρα, αυτό είναι τα δύο σκέλη της διαχρονικότητας, τα οποία σαφώς το δεύτερο αργήσαμε να το καταλάβουμε, όχι μόνο εμείς στην Ελλάδα, όλοι. Και από την άλλη μεριά, στο κομμάτι της ανθεκτικότητας, εκεί το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να μετρήσουμε αυτές τις παλιές κρίσεις και να πούμε ότι αν δεν έχεις τη δυνατότητα πλέον να αντιμετωπίσεις καταστάσεις που είναι εκτός business plan, ωραία η στρατηγική της κυβέρνησης, ωραία τα αναπτυξιακά σχέδια, ωραία τα business plan των τραπεζών, ωραία και των ιδιωτών. Αν όμως στα σχέδια αυτά δεν υπάρχει καβάτζα για λακκούβες, απλά δεν φτάνεις ποτέ να τα εκτελέσεις. Επειδή λοιπόν έχω αποκτήσει μια σχετική εμπειρία σε αυτό, έχουμε εξαιρετική συνεργασία με την Alpha Bank και στις υπόλοιπες δουλειές και με την κάρτα, αλλά μέχρι την πανδημία, αν θυμάμαι καλά, δεν είχαμε κανένα κομμάτι δανείου και σήμερα πρέπει να είμαστε περίπου στο 2,5% σε καταθέσεις με δάνεια. Και το λέω γιατί καλό είναι να ξέρουμε ότι και σε επίπεδο εξωστρέφειας, η ανάγκη είναι να είσαι εξωστρεφής όσον αφορά το προϊόν, αλλά εξωστρεφής και όσον αφορά τη δυνατότητα να αντλήσεις χρηματοδότηση, αν χρειαστεί, γιατί αλλιώς δεν είσαι πραγματικά αξιόπιστος. Γιατί και το τραπεζικό σύστημα έχει περάσει περιόδους πολύ δύσκολες και το τραπεζικό σύστημα πρέπει να αισθάνεται άνετα και αυτό που χρηματοδοτεί. Άρα λοιπόν, νομίζω ανθεκτικότητα και διαχρονικότητα είναι τα δύο ζητήματα. Ανθεκτικότητα σημαίνει να μπορείς να αντέχεις αυτό που δεν μπορείς να προβλέψεις και το να είσαι επίκαιρος στις μεταβολές
και το να μπορείς να αντιμετωπίσεις τα πράγματα με έναν τρόπο ο οποίος να δίνει ευκαιρία και στην τοπική ανάπτυξη, χωρίς να καταστρέφει. Και φαίνεται ότι και οι επιλογές των επισκεπτών μας πια ζητούν μια τέτοια εξέλιξη. Δηλαδή, νέες εμπειρίες σε μέρη που δεν έχουν πάει πριν, με διαφορετικό τρόπο από ό,τι πριν, λιγότερο μαζικό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λέτε και νομίζω ότι βάζετε και μια δομή στη σκέψη μας γύρω από αυτό το πράγμα, από το οποίο κανείς ακούει διάφορα jargons, αλλά εσείς το βάλετε στην πραγματική του διάσταση. Για να χρηματοδοτικά το θέμα της βιωσιμότητας. Κοιτάξτε, με μια κουβέντα, η βιωσιμότητα στη δικιά μας λογική είναι να χρηματοδοτείς κάτι και να φτιάχνεις κάτι το οποίο δεν θα χρειαστεί να αναλώσει παραπάνω πόρους στο μέλλον. Οπότε, και αυτό μας αρέσει προφανώς, διότι αυτό περιορίζει όλα τα απρόβλεπτα και διασφαλίζει και την ανθεκτικότητα, όπως είπε ο κ. Βασιλάκης, της επένδυσης. Για παράδειγμα, σκεφτείτε πόσο κόστιζε ο τόνος του διοξιδίου του άνθρακα πριν από λίγα χρόνια. Ήταν κάτι λιγότερο από μέχρι και 5 ευρώ ο τόνος. Και έφτασε να είναι περίπου 80 ευρώ ο τόνος. Μία επένδυση η οποία έχει φτιαχτεί, καλά, εν προκειμένου αναφέρουμε βέβαια σε επενδύσεις στην ενέργεια, αλλά κατ' επέκταση είναι και όλες οι υπόλοιπες υποδομές που χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια και ενέργεια εν γέννη. Μία επένδυση η οποία δεν το έχει λάβει αυτό υπόψη, ήρθε αντιμέτωπη με ένα τεράστιο κόστος. Συνεπώς, εμείς το έχουμε ενσωματώσει, πέραν του ρόλου μας βέβαια, που είναι να είμαστε υπεύθυνοι πολίτες και υπεύθυνοι θεσμικά. Έτσι είναι. Πηγαίνοντας πλέον στο δεύτερο παράγοντα, που είναι οι υποδομές. Και όταν λέμε υποδομές τώρα, η εμπειρία δεν είναι κάτι το οποίο περιορίζεται στα στενά όρια μιας ξενοδοχειακής μονάδας. Η εμπειρία είναι κάτι το οποίο είναι και πέριξ της μονάδος. Είναι το αεροδρόμιο, είναι οι οδικοί άξονες, είναι η πρόσβαση που έχει κανείς στο ίντερνετ όταν είναι εκεί που βρίσκεται. Ακόμα μέχρι και η καθαριότητα. Μέρος εμπειρίας δεν είναι όλα αυτά τα πράγματα. Ναι. Εδώ καταρχήν να νομίζω ότι αν θέλουμε να δούμε ποια είναι τα στοιχεία αυτών των mega trends που λέτε και ειδικά πώς εφαρμόζονται για την Ελλάδα ή τι λογική μπορεί να έχουν για την Ελλάδα, εδώ πρέπει να δούμε ότι ο στόχος είναι ναι, από τη μια μεριά αυτή η ολιστική εμπειρία, τα κομμάτια της σιγά σιγά να τα φτιάχνουμε όσα μπορούμε για να μην ξεφεύγουμε πουθενά, να μην χάνουμε, να μην γράφουμε χαμηλά σε όλο αυτό το κομμάτι, το οποίο σαφώς ξεφεύγει πολύ από μια ξενοδοχική μονάδα ή οποιαδήποτε μια επιχείρηση στις μεταφορές, οτιδήποτε εστιατόριο, οτιδήποτε κι αν είναι. Αλλά από την άλλη μεριά, παράλληλα, ζητάει και μια διάχυση του τουριστικού προϊόντος. Και η διάχυση εδώ έχει δύο έννοιες. Διάχυση χωροταξική, διάθεση γεωγραφική. Στις μελέτες που έχει κάνει ο ΣΕΤΕ, που κατέθεσε πριν από λίγους μήνες, και στην κυβέρνηση, αλλά και στην αντιπολίτευση και στις τράπεζες, την κατευθύνση σε βάση ενός πολύ σοβαρής ανάλυσης που έκανε για τις προοπτικές των επόμενων ετών. Μία από τις μεγαλύτερες προτεραιότητες είναι η διάχυση, η γεωγραφική μες στη χώρα. Έχουμε 5 περιφέρειες που μαζεύουν το μεγαλύτερο κομμάτι, συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο κομμάτι της τουριστικής πίεσης, αν θέλετε, αλλά και εσόδων προφανώς. Το να αυξηθεί αυτός ο αριθμός είναι κάτι το οποίο είναι θετικό, γιατί προσεγγίζει περισσότερο στην ανάγκη του να επενδύουμε αναλογικά στις υποδομές, με αυτό που έχει ανάγκη ο τοπικός κάτοικος για τη δική του ευημερία και τη δική του καθημερινότητα, παράλληλα με την εμπειρία του επισκέπτη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί με αυτόν τον τρόπο και το κράτος μπορεί να κάνει πιο λογική κατανομή προτεραιότητων. Και από την άλλη μεριά, αυτό η διάχυση είναι που διασφαλίζει μαζί με την ανάπτυξη ειδικών προϊόντων και τις καινούργιες εμπειρίες για τον επισκέπτη. Άρα, αυτό είναι το ένα είδος διάχυσης. Το δεύτερο είδος διάχυσης είναι το κομμάτι της χρονικής διάρκειας αυτού που σημαίνει τουριστική περίοδος ή, αν θέλετε, ευκαιρία για τους επιχειρηματίες σε πόσους μήνες να αποσβέσουν τις επενδύσεις τους, ευκαιρία για τους εργαζόμενους να απασχοληθούν περισσότερο μέσα στο διάστημα. Και όταν λέμε στον τουρισμό ή μας αρέσει, και εδώ θα μου συγχωρέσετε την αύξηση, την έτσι λίγο πιο αιρετική άποψη από αρκετούς από τους συνοδέλφους μου, εγώ δεν στενοχωριέμαι που βλέπω επιτέλους μετά από 12 χρόνια να υπάρχει μια δυσκολία στην αγορά εργασίας από τη μεριά του εργοδότη. Διότι πρώτα απ' όλα, εγώ έχω μάθει να σκέφτομαι ότι ο κάθε εργαζόμενος είναι και καταναλωτής. Δεύτερον, γιατί μια κοινωνία για να αναπτυχθεί πρέπει να μπορέσει να έχει πλήρη απασχόληση. Και αν υπάρχει μία άμυνα
σε όλα τα μακροοικονομικά και γεωπολιτικά γεγονότα τα οποία η χώρα μας μαζί με τον υπόλοιπο πλανήτη καλείται να περάσει τα υπόλοιπα χρόνια, τουλάχιστον η δικιά μας άμυνα θα είναι ότι όταν λένε τι γίνεται το 2023, θα λέμε δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά σίγουρα θα έχουμε λιγότερη ενεργία από το 2018. Πόσες άλλες χώρες θα μπορούν να το πούν στην Ευρώπη? Αυτό είναι μεγαλύτερη άμυνα. Από την άλλη μεριά, ο τουρισμός, για να μπορέσει να είναι θελκτικός σε αυτή την έννοια της διάχυσης, της χρονικής διάρκειας της υπηρεσίας και παράλληλα προσεργαζόμενος, λογικό είναι να πρέπει να απασχολήσει αντί για 5 μήνες για 7 ή αντί για 7 μήνες για 9. Είτε μιλάμε για απόσβεση, είτε μιλάμε για απασχόληση και θελκτικότητα, εκτός από την εκπαίδευση, αυτή η διάρκεια της απασχόλησης είναι που κάνει τη διαφορά. Άρα, έχεις μια ανάγκη απόσβεσης και έχεις και μια ανάγκη απασχόλησης και οι δύο είναι μαζί, διάχυση γεωγραφική, διάχυση χρονική και για τις υποδομές και για τον κόσμο. Θα επανέλθω στο θέμα της απασχόλησης, αλλά πιο πριν στο κομμάτι των υποδομών που είναι και από τα αγαπημένα κομμάτια μας, Γιάννη. Εκεί τι κάνουμε? Κοιτάξτε, τι κάνουμε? Κάνουμε αρκετά πράγματα τα τελευταία χρόνια. Θεωρούμε αναγκαίες οι υποδομές πρώτον διότι καλύπτουν ένα κομμάτι από το επενδυτικό κενό, είπαμε 100 δισεκατομμύρια. Ένα μεγάλο κομμάτι είναι οι υποδομές οι οποίες είχαν ή έχουν μείνει πίσω. Περαιτέρω, μας αρέσει η χρηματοδότηση των υποδομών, διότι την κατανοούμε και διότι μας επιτρέπει να αφήσουμε και κάτι πίσω μας καλύτερο από αυτό το οποίο έχουμε παραλάβει. Έχοντας πει αυτό, η χρηματοδότηση των υποδομών στην Ελλάδα έχει αρκετές προκλήσεις, πρέπει να πω. Η πρώτη πρόκληση είναι εγγενής της χρηματοδοτήσης και έχει να κάνει με το γεγονός ότι χρειάζονται πολύ μακροχρόνιοι πόροι. Ειδικά στην Ελλάδα που δεν μπορεί κανείς να δανείσει βραχυπρόθεσμα διότι υπάρχει αυξημένο ρίσκο αναχρηματοδότησης. Άρα πρέπει να βγαίνει κανείς σε διάρκειες οι οποίες υπερβαίνουν και την 20ετία. Αυτό είναι η πρώτη πρόκληση. Η δεύτερη είναι ότι τα τελευταία χρόνια δεν έχει υπάρξει διεθνής τραπεζική στήριξη της χρηματοδοτήσης των υποδομών. Όλες οι μεγάλες υποδομές που βλέπετε να έχουν πραγματοποιηθεί στη χώρα έχουν γίνει με ελληνικά κεφάλαια, πέραν βεβαίως των κεφαλαίων που έχουν παράσχει οι υπερεθνικοί οργανισμοί, κατά κύριο λόγο η EIB και η EBRD. Μια άλλη πρόκληση είναι ότι οι υποδομές μέχρι σήμερα εστιάζονταν σε περιόδους οι οποίες καλύπτουν ανάγκες περιόδων αιχμής. Έχουμε μεγάλη αιχμή στην Ελλάδα, ενώ στα άκρα της σεζόν μέχρι σήμερα ήταν σχετικά χαμηλή η ένταση. Βέβαια, αυτό ακριβώς είναι αυτό που φτιάχνουν οι υποδομές, όπως πολύ σωστά ανέφερε ο κ. Βασιλάκης, πέραν του γεγονότος βέβαια ότι βελτιώνουν και την ευημερία της χώρας. Συνεπώς, εμείς εστιαζόμαστε πολύ σε αυτόν τον τομέα. Μια άλλη πρόκληση είναι ότι στις υποδομές το οικοσύστημα που εμπλέκεται είναι αρκετά σύνθετο. Υπάρχουν πολλές επιδιώξεις. Υπάρχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συνήθως είναι μεγάλα έργα που γίνονται με διαγωνισμούς δημόσιους. Υπάρχει το δημόσιο, ιδιώτες χρηματοδότες, ιδιώτες μέτοχοι, οι τοπικές κοινωνίες. Εμείς λοιπόν βλέπουμε το ρόλο μας πέραν του παροχέα της χρηματοδότησης να είμαστε και ένας πολλές φορές, αν μπορούσα να το πω, και ένας καταλύτης που θα φέρουμε και θα ευθυγραμμίσουμε τις επιδιώξεις όλων αυτών των φορέων για να βγει ένα προϊόν το οποίο είναι συμφέρον και μια δομή που είναι συμφέρουσα. Όταν πριν από αρκετά χρόνια κάναμε την ιδιωτικοποίηση των περιφερειακών αεροδρομίων, εγώ τότε ήμουν διευθύνων σύμβουλος στο ΤΑΙΠΕΔ και μάλιστα η τράπεζά μας ήταν σύμβουλη. Κοιτάξαμε να φτιάξουμε ένα τιμολογιακό πλαίσιο το οποίο θα μπορούσε να σταθεί στη διάρκεια του χρόνου και να διασφαλίσει την ανταγωνιστικότητα της χώρας. Αυτό είναι μία από τις βασικές προκλήσεις. Κλείνοντας να πω ένα τελευταίο, ότι μία βασική υποδομή που υπάρχει στη χώρα μας είναι ο πολιτισμός. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Είναι η υποδομή η οποία έχει διάρκεια 3.000 ετών. Είμαστε έτοιμοι να την αξιοποιήσουμε και νομίζω ότι πρέπει να την αξιοποιήσουμε. Και πέρα από το ρόλο μας σαν χρηματοδότη, βοηθάμε στην ανάδειξη του πολιτισμού, βοηθάμε και με την ανάδειξη των κτηρίων μας, βοηθάμε με τις συλλογές μας, βοηθάμε με τις παροχές και ούτω καθεξής. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά αξίζει να το αναδείξουμε. Είναι ενδιαφέρον που λες και για αυτή τη διάσταση, Γιάννη. Θέλω να έρθω όμως σε ένα θέμα το οποίο το αναφέρατε πριν από λίγο, που είναι το ζήτημα του ανθρώπινου δυναμικού. Τώρα, άλλωστε, πρόκειται για εκείνους οι οποίοι όχι μόνο προσωποποιούν την επιχείρηση, είναι αυτοί που προσωποποιούν την ίδια την εμπειρία της Ελλάδας απέναντι στον πελάτη.
Και από τις συζητήσεις που έχουμε με επιχειρηματίες, πραγματικά ο ανθρώπινος παράγοντας αυτή τη στιγμή είναι μια πρόκληση για το σύνολο της ελληνικής οικονομίας. Και πόσο μάλλον δε για τον τουρισμό, που είναι και ένας κλάδος κατεξοχήν υψηλής διαδραστικότητας. Αναφέρατε πιο πριν την προσωπική σας άποψη, όμως πώς αντιλαμβάνετε γενικά ο τουρισμός το ρόλο του ανθρώπινου δυναμικού σε αυτή την προσπάθεια να πάμε πλέον στο επόμενο επίπεδο για τον κλάδο? Πώς μπορεί να διασφαλιστεί επάρκεια εργαζομένων ως προς τις δεξιότητες οι οποίες απαιτούνται για να μπορέσουμε να κρατήσουμε το επίπεδο το οποίο θέλουμε? Κοιτάξτε, νομίζω ότι οι περισσότεροι από εμάς στον τουρισμό έχουν μπει, θα έλεγα σχεδόν όλοι, σε μια προσπάθεια ποιοτικής αναβάθμισης, γιατί έχει γίνει, όπως είπα και πριν, συνειδητό. Ναι, χρειαζόμαστε μαζικό τουρισμό. Ναι, χρειαζόμαστε μεγάλα νούμερα για να δουλεύει μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων ή μικρός αριθμός μεγάλων επιχειρήσεων και τα δύο. Αλλά παράλληλα χρειαζόμαστε και μια ποιοτική αναβάθμιση, γιατί το αποτέλεσμα που έρχεται σε έσοδο μετρά περισσότερο από ό,τι να μετράμε το πόσοι μόνο άνθρωποι ήρθαν. Άρα αυτή η προσπάθεια για ποιότητα, που σημαίνει και μεγαλύτερη, όχι επένδυση, μεγαλύτερη κατανάλωση, πάει να πει ανταγωνισμό με πιο εξελιγμένους ανταγωνιστές και στο τουριστικό προϊόν, άρα σημαίνει μεγαλύτερη ανάγκη εκπαίδευσης για τον κόσμο που βάζεις μέσα στο κάθε τουριστικό προϊόν, στο κάθε μεταφορικό προϊόν, στην κάθε, αν θέλετε, διαφορετική φάση της παράδοσης αυτής της εμπειρίας στον πελάτη. Άρα σίγουρα το κομμάτι της εκπαίδευσης, το κομμάτι της διαμόρφωσης, ελπίζω και με τη συμμετοχή κονδυλίων από το RRF, upskilling, reskilling, που αφορά το με ποιο τρόπο ο ιδιωτικός τομέας μαζί με το δημόσιο μπορούν να διαμορφώσουν προγράμματα εξειδικευμένα, συγκεκριμένα, τα οποία είναι tailored για συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς, όχι να δίνουμε μόνο το πιο παραδοσιακό κουπόνια για πολύ βασικά skills και πολύ, ας το πούμε, κοινότυπες δυνατότητες σε κόσμο. Χρειαζόμαστε ψηλότερο επίπεδο, χρειάζεται μεγαλύτερη επένδυση, χρειάζεται εξειδίκευση και αυτό απαιτεί προσπάθεια και από την ιδιωτική επιχείρηση και από το κράτος στο πώς να παντρέψουν αυτή τη διαδικασία. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ανάγκης που υπάρχει για το μέλλον. Προφανώς στην προσέλκυση των εργαζομένων το πακέτο, το οικονομικό, το πακέτο της απασχόλησης χρονικής, ο τρόπος με τον οποίο βλέπει μια επιχείρηση να εξελίσσεται, η ίδια η πορεία της επιχείρησης και του κλάδου και η κατεύθυνσή της, και αυτή αποτελεί ένα σημαντικό τρόπο απόφασης για τον εργαζόμενο που θα πάει. Οπότε αυτά τα δύο πράγματα μαζί. Εκεί ελπίζω ότι, εδώ δεν νομίζω ότι είμαι αιρετικός, όλοι μας πια πιστεύουμε ότι και οι συνενώσεις επιχειρήσεων, είτε είναι πάρα πολύ μικρές, είτε είναι μεσαίες, είτε είναι μεγάλες, είναι και αυτά ένα απαραίτητο εργαλείο στη δυνατότητα και να προσφέρεις στους ανθρώπους σου ευκαιρίες εξέλιξης, αλλά και στην ανταγωνιστικότητα του κάθε επιχειρηματία. Και επαναλαμβάνω, αυτό είναι σε όλα τα επίπεδα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ίσως η πιο εντυπωσιακή και προφανής ανάπτυξη στην Αθήνα, η οποία συνεχίστηκε και στη διάρκεια της πανδημίας, είναι τα boutique hotels. Κάτι το οποίο διαφοροποιεί το προϊόν, το κάνει πολύ πιο ενδιαφέρον, δίνει πάρα πολλές επιλογές στον επισκέπτη, αλλά είναι και αυτό ένα στοιχείο εμπειρίας προσωπικής, το οποίο είναι και αυτό, και εκεί έχουν βγει άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν να κάνουν αυτή τη δουλειά εξαιρετικά. Το να μαζέψουν 3, 4, 5 στην ίδια πόλη, σε άλλη πόλη, έχοντας διαμορφώσει την τεχνογνωσία του, τι είναι ο άνθρωπος που παράγει την υπηρεσία, τι είναι το προϊόν που θέλει ο κόσμος, είναι πάρα πολύ πρακτικό, πολύ συγκεκριμένο και ενδεχομένως αρκετά διαφοροποιημένο από μια επιχείρηση διαφορετικού τύπου. Άρα και εδώ η σταδιακή εξειδίκευση και παράλληλα μεγέθυνση έχει τεράστιο, τεράστιο ρόλο και σίγουρα χρηματοδοτικά θα επιτρέψει και στον κύριο Εμμύρη να δίνει κάπως πιο εύκολα τα χρήματα και κάπως πιο γρήγορα. Αλλά νομίζω ότι και αυτό είναι πολύ σημαντικό κομμάτι στην όλη διαδικασία. Ελπίζω λοιπόν ότι και η μεγέθυνση των επιχειρήσεων και ο συνδυασμός και η δημιουργία τέτοιων προγραμμάτων και η επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου θα δώσουν αυτή την ευκαιρία και στους εργαζόμενους για πιο ενδιαφέρουσα και πιο καλά αμοιβόμενη και πιο διαχρονική απασχόληση και στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να παράξουν αυτό το προϊόν που ανάγκη. Έχει πολύ ενδιαφέρον όμως, διότι δείχνεται σε πόσα επίπεδα κανείς πρέπει να δουλέψει για να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να απασχολήσει και τους υπόλοιπους κλάδους. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και μαζί να ευχαριστήσουμε τον Ευτύχη Βασιλάκη. Να είστε καλά. Ο οποίος όχι μόνο μας έδωσε μια πλήρη εικόνα για τη δυναμική, αλλά και για τις προκλήσεις. Γι' αυτή την ελπίζω να τη βρήκατε ομολογουμένως αποκαλυπτική συζήτηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.